35 zetels. De grootste partij van Nederland. Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Γκέρτ Βίλντερς είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών στην Ολλανδία, η οποία κάνει στροφή στην άκρα δεξιά και πατά σε ένα νέο, ασταθές και αβέβαιο πολιτικό έδαφος μετά από 13 χρόνια. In a shock result that will resound across Europe. Με παρουσία 25 χρόνων στο Κοινοβούλιο, ο Βίλντερς σημειώνει θριαμβευτική νίκη, εξασφαλίζοντας 37 έδρες. Μια πολιτική αλλαγή που προκαλεί τρόμο στην Ευρώπη και πολιτικό σεισμό στην Ολλανδία. Vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En die Nederlander, die heeft ook hoop. Ο Ολλανδός Τραμπ, όπως τον χαρακτηρίζουν τα διεθνή μέσα, είναι ένας πολιτικός προβοκάτορας που υπόσχεται μια Ολλανδία με κλειστά σύνορα. Είναι γνωστός χρόνια για την αντιϊσλαμική ρητορική του. Die unsere Grenze illegal übertreten haben oder in der Dschihad ziehen möchten oder die Scharia über unsere Gesetze stellen oder schwere Verbrechen verüben, sagen wir laut und deutlich: verlasst unser Land, ihr gehört nicht hier. Η Ευρώπη βλέπει τον Βίλντερς να ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία της χώρας τη στιγμή που εκείνος οραματίζεται να επιστρέψει η Ολλανδία στο Φιωρίνι και να αποχωρήσει από την Ένωση μετά από δημοψήφισμα. At long term, we will need to leave the European Union, so you will need an exit. Οι ανά την Ευρώπη ακροδεξιοί ηγέτες έσπευσαν να συγχαρούν τον Βίλντερς. Η άνεμη της αλλαγής είναι εδώ. Συγχαρητήρια στον Γκέρτ Βίλντερς για τη νίκη του στις Ολλανδικές εκλογές. Συγχαρητήρια στον Γκέρτ Βίλντερς. Επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προσήλωση στην υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων. Ο ηγέτης του Κόμματος για την Ελευθερία χρειάζεται 76 έδρες για να σχηματίσει κυβέρνηση. Με τα τρία μεγάλα κόμματα να έχουν ήδη αποκλείσει το ενδεχόμενο να συνεργαστούν μαζί του.